είδατε. Τώρα, κάτσε. Με είδατε. Ωραία, έρχομαι λοιπόν. Κάτσε να σηκώσω και το φόρεμα, γιατί με τόσα μικρόφωνα επάνω πέφτει λίγο. Τι ωραίες μέρες είναι αυτές, ρε παιδιά. Δηλαδή, πώς να μην φτιάχνει το κέφι σου όταν ανοίγεις τα παράθυρά σου και βλέπεις έξω τον ήλιο, ρε παιδί μου. Και βλέπεις τα μπουμπουκάκια πάνω στα δέντρα. Είναι έτοιμα όλα να πετάξουν φύλλα. Τι έχει μέσα το δωμάτιο να μπορείς να το αγοράσεις, ναι. Μπουρνούζια, πετσέτες κλπ. Το φωτιστικό το παίρνω και φεύγω. Το ζητάς και στο. Εμένα με τρέχει για μένα το. Σε ποια ξενοδοχεία, ρε παιδιά. Είναι δύο-τρεις συγκεκριμένες αλυσίδες μεγάλες που το κάνουν και πολλά μικρότερα ξενοδοχεία σε όλες τις πόλεις. Εμένα μου αρέσει καμαριέρα γίνεται. Πώς μπορεί και εδώ, τέλος πάντων. Μου παραπονιέται συνέχεια. Σου παραπονιέμαι γιατί κάτι νομίζω ότι θα γίνει το Πάσχα. Εγώ κάτι νομίζω ότι θα γίνει σήμερα. Νομίζω πως θα έχει να κάνει με το φόρεμά μου. Όχι, μιλάς τέτοια. Θα βρεθούν άνθρωποι εδώ στο πάνελ να βάλουν ένα χέρι, ρε παιδί μου, να κρατήσουν τα προσχήματα. Μου έλεγε ο Justin Timberlake θα γίνει μια μηχανική δυσλειτουργία φορέματος. Τι να σου πω, βλέπεις ότι το σηκώνω συνέχεια. Ναι. Μάλλον μου έχουν πάρει μεγαλύτερο λίγο νούμερο, γιατί δεν εξηγείται. Εγώ κατά τα άλλα ίδια είμαι. Και ειδικά χώπησες. Εδώ δεν έχω αλλάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Να ξεκινήσουμε, μήπως λίγο με. Τι ώρα είναι. Α, νωρίς είναι ακόμα.